Πάμε να καλωσορίσουμε στο στούντιο μας στην Αθήνα τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, να πάρουμε το δικό του σχόλιο για όλα αυτά τα ωραία που γίνονται αυτές τις ημέρες και ενδεχομένως λένε κάποιοι καλό μήνα κύριε Κρανιδιώτη, ότι δεν θα λήξουν και μέχρι τις 20 του μηνός, δεν θα νομοθετηθούν από κοινού όπως έχει υποσχεθεί, έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός μέτρα και αντίμετρα. Ποιο είναι το σχόλιο σας για την διαπραγμάτευση που μόλις ξεκίνησε ξανά εννοώ? Εγώ από την αρχή, κύριε Μπολίζο, έχω πει ότι η κυβέρνηση, αφού θα υποκριθεί ότι αντιστέκεται, στο τέλος θα δεχθεί τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία, ακολουθώντας την τακτική που λέγεται βλέποντας και κάνοντας. Πιστεύοντας ότι μέσα από τη θεωρία των οικονομικών κύκλων, στην οποία πιστεύουν, ή μέσα από την σύγκρουση που φαίνεται να εξελίσσεται ΗΠΑ και Γερμανίας, ότι μπορεί να αλλάξει κάτι για τη χώρα. Κάνουν μάλιστα δύο πράγματα παράλληλα αντιφατικά. Από πρώτη ματιά, αλλά που δεν είναι αντιφατικά όμως. Δηλαδή, ενώ στην οικονομία εφαρμόζουν σκληρό μνημόνιο, το θεωρούν όμως θετικό κατά βάθος, διότι σύμφωνα με τη θεωρία τους, την μαρξιστική περιοξύνσεως των αντιθέσεων, πιστεύουν ότι μέσα από αυτό καταστρέφοντας τη μεσαία τάξη, μετασχηματίζουν ταξικά την κοινωνία έτσι όπως τη θέλουν, φτιάχνοντας μια μεγάλη μάζα φτωχοποιημένων προλετάριων. Και από την άλλη, εφαρμόζουν ένα σκληρό πολιτιστικό μαρξισμό σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, δηλαδή με επίθεση στην Εκκλησία, στο ελληνικό, στο εθνικό σχολείο, όπως το επιβάλλει το άρθρο 16 του Συντάγματος, με μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό, την νομιμοποίηση, όπως με την τροποποίηση που έγινε το άρθρο 29 νέων κατηγοριών. Οπότε αυτό είναι το μείγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι θα δεχθούν τα πάντα, αρκεί να παραμείνουν στην εξουσία και δεν θα διστάσουν σε τίποτα. Μάλιστα, να σου το πω και σχηματικά, όσο προκλητικό και αν είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν του ζητούσαν να νομιμοποιήσει τη δουλεία, θα το έκανε, ισχυριζόμενος ότι έχει βρει και καλύτερους συνθήκες για τους δούλους, και ο κύριος Μητσοτάκης θα έκανε ρελάνες, ισχυριζόμενος ότι ως καλύτερο βιογραφικό θα μπορούσε να πουλήσει ακριβότερα τους δούλους. Να, εγώ είμαι προετοιμασμένος. Είπα όταν σας ανοίγηλα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι έχει πάντα ενδιαφέρον ο λόγος του Φαΐλου του Κρανιδιώτη, διότι είναι ο τρόπος που επιλέγετε να διατυπώσετε τη σκέψη σας, που είναι πάντα, έχει αιχμές, δεν έχει στρογγυλάδες. Προσπαθώ να μην έχει καμπύλες. Τι λέτε? Όχι, η καιρή είναι πολύ άγρια για να στρογγυλεύουμε τα πράγματα και την αλήθεια. Και ξέρετε, άμα λες αυτό πραγματικά πιστεύεις, το έχω ξαναπεί νομίζω και εσάς, είναι εύκολη δουλειά για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι πάντα θυμάσαι τι είπες, και ο δεύτερος είναι ότι δεν χρειάζεται να σκαρφίζεις δικαιολογίσματα. Να σας πω, έχει τελειώσει για σας ο δεσμός με την Νέα Δημοκρατία, ή είναι σαν τους ερωτικούς δεσμούς που έχουν και τα πισωγυρίσματα και το πάμε να πιούμε ένα καφέ, να τα ξαναπούμε, να τα ξαναδούμε, γίνεται και κάτι άλλο εκτός από καφέ, και είναι οριστικό το διαζύγιο? Ερωτικό δεσμό έχω μόνο με τη γυναίκα μου. με την πολιτική και με τα κόμματα, ναι. Έχω πολιτικές σχέσεις που βασίζονται πάνω στην λογική και στο εθνικό συμβούλιο. Ελάτε να δούμε αν μπορούν να ξαναλειτουργήσουν οι πολιτικές σχέσεις. Πάνω πάντως από τα κόμματα. Τι είπατε? Μπορούν να ξαναλειτουργήσουν οι πολιτικές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία ή όχι? Κοιτάξτε, φίλους εξακολουθώ να έχω, γιατί εγώ πάντα κάνω αυτές τις διακρίσεις. Οι φίλοι μου είναι φίλοι μου και έχω πολύ καλές σχέσεις με τον κόσμο της βάσης και τα μεσαία στελέχη, με αυτούς που δεν ανήκουν στην πολιτική φεουδαρχία, που ένα μεγάλο κομμάτι της είναι αυτή η νομεκλατούρα της Νέας Δημοκρατίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν κληρονομήσει τη χώρα από τον πατέρα τους ή από τον παππού τους, και ότι είναι καθήκον όλων των υπολείπων να γονατίζουν για να ανεβαίνουν σε υπουργικούς ή πρωθυπουργικούς στόχους. Αυτό το οποίο με χωρίζει από αυτή την πολιτική γραφειοκρατία είναι πολύ συγκεκριμένα ιδεολογικά ζητήματα. Και θα σας δώσω μερικά μικρά παραδείγματα. Ξεκινάει σε λίγες μέρες η περίφημη εβδομάδα εμφύλων ταυτοτήτων. Μια πραγματική επίθεση, σκληρή επίθεση στην παραδοσιακή οικογένεια και στο αξιακό πλαίσιο, αν θέλετε, που προβλέπει το Σύνταγμα μέσα από το άρθρο 16 για την παιδεία, όπου η Νέα Δημοκρατία κοινώς κάνει την πάπια. Θα σας θυμίσω το τζαμί, το οποίο τον Απρίλιο θα εγκαινιαστεί. Ο φίλος μου Άδωνης και ο φίλος μου Μάκης Βορύδης πιστεύω να βάλουν το καλό τους κουστούμι για τα εγκαίνια, αφού το υπερψήφισαν αυτό. Επίσης, το σύμφωνο συμβίωσης. Επίσης, αν θέλετε, η προσέγγιση σε ζητήματα που αφορούν, αν θέλετε, την κοινωνία, την κοινωνική δικαιοσύνη και το κράτος. Δηλαδή, εγώ αυτό το ποτέ δεν συμμερίστηκα, αυτό το μένος εναντίον του κράτους, λες και δεν είναι απαραίτητο να έχουμε, και να έχουμε όσο μεγάλο πρέπει να είναι για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας. Εγώ δεν πιστεύω, δεν είμαι νεοφιλελεύθερος, ούτε συνεργάτες μου, και δεν πιστεύουμε στην αυτορύθμιση της αγοράς. Δεν πιστεύουμε ότι αν αφήσεις ασίδωτους τους ισχυρούς, όπως αν αφήσεις ασίδωτους τους συνδικαλιστές,
ότι αυτό θα είναι καλό για τη χώρα και τον κοινωνικό σύλλογο. Εμείς πιστεύουμε στη Νέα Δεξιά ότι όλοι έχουν καθήκοντα και υποχρεώσεις απέναντι στην πολιτεία και όλα πρέπει να κατατείνουν στην εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος και της όλης κοινωνίας που πρέπει να εμπιστούμε την ενότητά της. Επίσης, δεν προσερχόμαστε απέναντι στην Ευρώπη με έναν επαρχιωτισμό και δουλόφρονα μάλιστα, ότι ως και αν είναι ένας αυτοσκοπός όπου θα πρέπει να θυσιάσουμε τα πάντα αντί να επιδιώξουμε το να επιστρέψει η Ευρώπη στους τρεις πυλώνες. Ξέρετε, η Ευρώπη έχει στηρίζεται σε τρεις λόφους. Ο ένας είναι το Καπιτόλιο, ο άλλος είναι η Ακρόπολη και ο άλλος είναι ο Γολγοθάς. Ελλάδα, Ρώμη, Χριστιανισμός. Από αυτούς τους τρεις πυλώνες έχει φύγει, από αυτά τα τρία βασικά της στηρίγματα. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη στρέβλωση αυτή τη στιγμή με μια χρυσοπληρωμένη μεταμαρξιστική γραφειοκρατία, η οποία οι πολίτες που μας ακούν, αν μάθουν πόσο πληρώνονται οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, θα πέσουν από την καρέκλα τους. Όσο είναι το εισόδημα 10 ελληνικών οικογενειών, παίρνει ένας από αυτούς μόνος τους. Και μάλιστα χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση αποφασίζονται πράγματα που αφορούν το μέλλον μας, χωρίς να υπάρχει μια κεντρικά εκλεγμένη κυβέρνηση και με ένα Ευρωκοινοβούλιο το οποίο στην ουσία ψηφίζει ευχολόγια, όπως γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Επομένως, χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση για να επανέλθει στους πραγματικούς πυλώνες της Ευρώπης. Χωρίζω αυτά που σας χωρίζουν με τη Νέα Δημοκρατία σε τρεις κατηγορίες. Το ένα είναι τα δικαιώματα. Με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας επιμένω στη διάκριση. Ναι, κοιτάξτε, κάποιος θα έλεγε ότι αυτό είναι όπως το επαναλαμβάνεται, θα έλεγε κάποιος ότι είναι και ιδιωτελές, διότι από αυτή τη βάση, όπως είπε, που κρατάει επαφή, θα αλλιεύσει και ο Κρανιδιώτης για το δικό του κόμμα. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Όχι, δεν αλλά είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, έχετε πει ότι είναι ένα το κομμάτι των δικαιωμάτων, ένα κομμάτι είναι το ποιοι είναι οι άξονες που θέλουμε να κινηθεί η αγορά, αν θα την έχουμε ασίδωτη ή ποιο είναι το μέγεθος του κράτους, και το άλλο είναι ο ρόλος της Ευρώπης. Αυτά όμως που επικαλείστε εσείς... Και το βασικότερο, αν μου επιτρέψετε... Παρακαλώ. Το βασικότερο, συγχωρέστε με, είναι βεβαίως και η υπεράσπιση των εθνικών και αστικών αξιών αυτών που ονομάζουν δεξιές αξίες. Δηλαδή, οι αξίες της αληθινής λαϊκής δεξιάς της ιστορίας και του αληθινού κέντρου της ιστορίας. Αυτές οι αξίες, τις οποίες αρνείται να υπερασπιστεί η σημερινή κεντροδεξιά, σε εισαγωγικά χωρίς δεξιά. Και η οποία είναι και ενοχική απέναντι στην αριστερά, ενώ εμείς δεν είμαστε καθόλου. Κύριε Κρανιδιώτη, αυτά όμως που εσείς καταγγέλλετε ως υποχωρήσεις στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα λέγει κάπως ότι θεωρούνται για την Ευρώπη, αφού ανήκουμε σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια, με όλα τα καλά και τα κακά, ότι είναι κεκτημένα, ότι είναι αδιαπραγμάτευτο, ότι θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει, το τζαμί θα έπρεπε να το έχουμε κάνει. Πώς πάμε εμείς σε μια χώρα αλόθρησκη και βρίσκουμε ένα ναό να προσευχηθούμε, ότι θα έπρεπε να το έχουμε κάνει από χρόνια και για τους αλλοθρήσκους που ζουν, που είναι εγκαταστημένοι εδώ. Η Αθήνα έχει τριώροφο ή τετραώροφο, αν θυμάμαι καλά, τζαμί νόμιμο στο Μοσχάτο, για να μην σας πω για τα δεκάδες άλλα παράνομα τοπία, αλλά πάντως νόμιμο και πολύ μεγάλο. Και επίσης αυτή η συζήτηση θα ήταν ορθή όπως την κάνετε και θα συντασσόμουν μαζί σας αν ήμουν Λουξεμβούργιος και αν συνορεύαμε με το Βέλγιο, την Ολλανδία ή τους Δανούς ή δεν ξέρω εγώ ποια από αυτές τις χώρες. Επειδή τυχαίνει να είμαστε οι ακρίτες της Ευρώπης και της Χριστιανοσύνης και βρισκόμαστε δίπλα στην Τουρκία, δίπλα στο κράτος συμμορία, στο κράτος τρομοκράτη, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος δουλέμπορος στον κόσμο και ο οποίος συστηματικά το λέει κιόλας ο κ. Ερντογκάν, δεν κρύβει τα λόγια του, ότι το χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό όπλο για τον ισλαμικό εμπικισμό, η συζήτηση πρέπει να μπει για μας σε μία άλλη βάση με βάση τα συμφέροντά μας και την εθνική μας ασφάλεια. Και το τζαμί, εγώ το έχω ξαναπεί, δεν είναι απλά ένας τόπος λατρείας, που υπάρχει τόπος λατρείας στην Αθήνα, είναι ένα σύμβολο κυριαρχίας. Λοιπόν, δεν το χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε μια νέα μεγάλη σουνίτικη μειονότητα. Δηλαδή, έχουμε στη Θράκη τη μειονότητα αυτή που είναι συμπολίτες μας, που ζουν εδώ πέρα αιώνες. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε άλλη μια ακόμα πιο μεγάλη, αποτελούμενη από ανθρώπους που δεν πρόκειται να αφομοιωθούν ποτέ. Λοιπόν, όποιος λοιπόν παίζει με αυτά τα πράγματα, με όρους κεντροευρωπαϊκής γραφειοκρατίας που δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας τα προβλήματα και τις δικές μας ανάγκες ασφάλειας, εθνικής άμυνας, κοινωνικής και εθνικής συνοχής, βλάπτει σοβαρά την πατρίδα. Δεν έχει να κάνει ούτε με φυλετικά ζητήματα ούτε με οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να βάλουμε ψυχρά ερωτήματα. Μπορούμε να αφομοιώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Έχουμε κανένα λόγο να δημιουργήσουμε άλλη μια μειονότητα? Έχουμε κανένα λόγο να γετοποιήσουμε μια περιοχή? Έχουμε κανένα λόγο να ξαναχτίσουμε μετά την Επανάσταση εμείς μόνοι μας τζαμί στην Αθήνα? Δεν νομίζω. Όμως μόλις περιγράψατε, κύριε Κρανιδιώτη, ένα μεγάλο μέρος του κοινοβουλίου ως περίπου μη πατριώτες, για να μην πω κάτι βαρύτερο. Όχι, θα σας το πω πιο απλά. Θα σας το πω με ένα νούμερο, αν το θυμάμαι και καλά. 8.000. 8.000 το μήνα. Αυτό είναι. Τους χαιρετάνε οι χωροφύλακες, έχουν αυτοκίνητο, υβριδικό νομίζω κιόλας, γιατί όταν πριν πάνε στη Βουλή φαίνεται ότι πηγαίνανε με τα πόδια,
έπρεπε να μπουν στη Βουλή για να έχουν αυτοκίνητο. Πληρωμένα έξοδα γραμματέως, ατέλεια σε τηλέφωνα. Καλά. Λοιπόν, και πολλοί από αυτούς δεν θα ξαναδούν τη Βουλή εάν άλλαζε αυτό το πράγμα. Οι 8.000 δεν τους υποχρεώνουν να ψηφίσουν για τη δημιουργία τζαμιού στην Αθήνα. Όχι, κάνετε άλλα. Μπαίνουν θέματα κομματικής πειθαρχίας. Το γνωρίζετε πάρα πολύ. Ωραία. Καλά. Δεν είναι τόσο απλό, όπως και στο Σύμφωνο Συμβίωσης, σας θυμίζω. Πάμε λίγο να δούμε αυτό που βάλατε ως λειτουργία της Ευρώπης. Το δικό σας κόμμα τι πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρώπη διεκδικώντας αυτές τις αλλαγές, το να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο, ή είναι ένα κουρασμένο μοντέλο που πρέπει να το αφήσουμε κι εμείς και αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει? Θα μιλήσουμε σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο είναι το τι πρέπει να κάνουμε με τις παρούσες συνθήκες, και το δεύτερο, τι πρέπει να κάνουμε αν οι εξελίξεις δεν εξαρτώνται από εμάς. Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίζουμε την Ευρώπη όσο μας στηρίζει. Η Ευρώπη, ξέρετε, είναι μια συμμαχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συμμαχία. Σε μια συμμαχία μετέχεις και παίρνεις και δίνεις. Αλλά πάντως για να έχεις κάποια ωφέλη. Δεν μπορεί μια συμμαχία να σε βλάπτει. Επομένως, θα πρέπει να ζητήσουμε και να διεκδικήσουμε την επαναδιατύπωση πολλών όρων αυτής της συμμαχίας, διότι σε πολλά πράγματα μας βλάπτει. Όπως για παράδειγμα στην διαχείριση του μεταναστευτικού. Όπως για παράδειγμα στην άρνηση κάθε χαλάρωσης στον οικονομικό ζουρλομανδία, στον δημοσιονομικό ζουρλομανδία, τον οποίο μας έχουν φορέσει. Λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί. Από την άλλη, όμως, υπάρχει το άλλο επίπεδο. Εάν παρακολουθήσουμε το τι λένε, για παράδειγμα, τι λέει η νέα Αμερικανική ηγεσία, εάν ο κύριος Μάθης θα είναι, για παράδειγμα, όντως ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι είπε πριν από μερικές εβδομάδες? Είπε ότι εμείς, λέει, θα κάνουμε ξεχωριστές εμπορικές συμφωνίες, διμερείς εμπορικές συμφωνίες με κάθε χώρα, διότι ο κύριος Τραμπ δεν πιστεύει στις υπερεθνικές ενώσεις και εκτιμά ότι σε 1,5 χρόνο δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρώ. Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και σε όποιον διατυπώνει δημοσιολόγο, είναι τι θα κάνουμε εμείς αν κλιμακωθεί αυτή η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας και καταλήξουμε ως όντως σε μια διάλυση της Ευρωζώνης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία δική μας βούληση και χωρίς καμία δική μας συμμετοχή σε μια τέτοια απόφαση. Τι θα πρέπει να κάνουμε εκεί? Θα πρέπει να πέσουμε στο Βερολίνο σαν τους Γάλλους εθελοντές των ΕΣΕΣ το 1945 γύρω από την καγκελαρία? Μήπως θα πρέπει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά? Και αν υπάρξει αυτή η σύγκρουση, με ποιους θα πρέπει να πάμε εμείς αν υλοποιηθεί? Εμάς η άποψή μας, τη Νέα Δεξιά, είναι ότι θα πρέπει για τρίτη φορά να πάμε με αυτούς που ήμασταν και τις άλλες δύο φορές. Σε αυτόν τον πόλεμο που θα είναι οικονομικός πια, όχι με όπλα. Λοιπόν, θα πρέπει να επιλέξουμε πάλι να είμαστε με τις δυνάμεις της συνεννόησης. Με την Αντάντ, να σας το πω με ιστορικούς όρους. Διότι αν η κυρία Λεπέν κερδίσει στη Γαλλία, θα δημορφωθεί αυτό ακριβώς το σκηνικό. Καλά, αυτό Γαλλία, είναι... Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, από μια και η Γερμανία. Δεν είναι όμως το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή. Εκεί είναι φανερό ότι. Θα το δούμε. Σοσιαλιστές με δεξιούς θα στηρίξουν τον δεξιό υποψήφιο και μάλλον θα αποτραπεί. Εσείς εύχεστε να βγει η Λεπέν? Όχι, εγώ δεν εύχομαι τίποτα. Γιατί κοιτάξτε, ξέρετε, οι εθνικισμοί, οι δυνάμεις, οι εθνικές, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ τους κάθε χώρα είναι ανταγωνιστικές. Εγώ προσπαθώ πάντα σε οποιαδήποτε εξέλιξη να δω ποιο είναι το συμφέρον. Μάλιστα. Για την πατρίδα μου, για το λαό μας. Αυτό με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αν δεχθούμε ότι έχει μετακινηθεί πολύ προς το κέντρο η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι προς το κέντρο. Ο μεσοχωρισμός δεν είναι κέντρο, κύριε Πολίτσο. Το αληθινό κέντρο της ιστορίας είναι σκληρά πατριωτικό, έχει σκληρό εθνικό πρόσημο ιστορικά και δεν έχει καμία σχέση με τον μεσοχωρισμό και τη δουλεφροσύνη απέναντι στην αριστερά. Όχι, απλώς... και το δικό της αξιακό εισαγωγικά πλαίσιο. Το λέω για να διευκολύνουμε τη συζήτηση και να αποδώσουμε κάπου όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει στον χώρο μιας αυθεντικής, όπως περιγράφετε εσείς, δεξιάς, γιατί δεν είδαμε μόνο εσάς, είδαμε κι άλλες απόπειρες. Και θέλω να ρωτήσω αν εσείς θα πορευτείτε μέχρι τέλους μόνος, δηλαδή αν θα δούμε ψηφοδέλτιο που θα πάρουμε στα χέρια μας όταν γίνουν εκλογές που θα λέει πάνω Νέα Δεξιά, ή θα δούμε Νέα Δεξιά, παύλα κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Θα δείτε Νέα Δεξιά, τελεία και παύλα, διότι αυτό το οποίο κάνουμε δεν το κάνουμε για να κοροϊδέψουμε τον κόσμο, δεν το κάνουμε για να τους πάρουμε καρότσι και να τους πάμε κάπου αλλού, ούτε για να κάνουμε ευκαιριακές συμμαχίες. Το κάνουμε για να κατεβούμε, δεν θα έχει κανένα νόημα η προσπάθειά μας αν δεν καταλήξει σε πλήρη εκλογικά ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις ιδέες μας πράξη μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, κύριε Κρανιδιώτη. Και νομίζω κιόλας ότι από άποψη σοβαρότητας μπορεί κανείς να καταλάβει κρίνοντας. Εμείς δεν πουλάμε αληθινές επιστολές του Ιησού Χριστού, ούτε αλλάζουμε απόψεις για το νόμισμα ή για οτιδήποτε άλλο αναεξάμεινο ή ανάλογα με το αν είμαστε ή δεν είμαστε στη Βουλή και όλα αυτά. Νομίζω ότι μόνο ποιος έχει προβλήματα ακοής και όρασης μπορεί να μας μπερδέψει με οποιοδήποτε άλλους. Ευχαριστούμε, κύριε Χρανιδιώτη. Είστε επανειδή. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.